Γεια σας, πιο πίσω κάμερα. Είμαστε στον περίπτερο της Microsoft Series 3. Το δεύτερο βίντεο που κάνουμε σήμερα είναι για το controller του Xbox One, αυτό εδώ. Το οποίο βέβαια θα το δείτε μετά το 2013, έχει σημασία. Έχω πει πολλές φορές ότι θα φωνάζω, γιατί έχει πολύ φασαρία εδώ, ότι ένα από τα καλύτερα controllers που είχαμε δοκιμάσει ποτέ ήταν του 360. Αυτό είναι εξέλιξη του χειριστηρίου του 360. Μαύρο χρώμα, matte υφή, τα κλασικά κουμπιά του 360, XYBA, αναλογική μοχλή, όχι σε οριζόντια θέση όπως το DualShock, αλλά εδώ διαγώνια, με κάπως σκληρή αίσθηση, D-pad στην κάτω πλευρά, και μετά έχουμε RB εδώ τα bumpers και LB και οι κλασικές σκανδάλες right trigger και left trigger. Το guide button που ήταν εδώ στο κέντρο έχει πάει επάνω, είναι αυτό εδώ, είναι σχεδόν επίπεδη επιφάνεια αλλά πατιέται μέσα. Και μετά έχουμε τα κουμπιά που ήταν τα start και back, έχουν αλλάξει, τώρα δεν ξέρω πώς λέγονται αυτά εδώ, μάλλον είναι share και κάτι άλλο για τα μενού. Η μπαταρία είναι ενσωματωμένη σε αντίθεση με το χειριστήριο του 360, που οι μπαταρίες καλούσαν εύκολα, έπρεπε να αλλάζουν συνέχεια. Σε γενικές γραμμές έχει την ίδια ακριβώς αίσθηση, με λίγες περισσότερες γωνίες, αλλά αγκαλιάζει καλά στα χέρια, και το πλεονέκτημά του είναι αυτό εδώ, έτσι. Δηλαδή ότι έχει τους μοχλούς σε αυτή τη θέση, βολεύει πάρα πολύ κόσμο. Σε γενικές γραμμές δεν φαίνεται να είναι καλύτερο από το, για μένα, ίσως καλύτερο χειριστήριο της αγοράς, το Aberdeen, το τελευταίο δηλαδή που έχει βγάλει Microsoft για το 360. Α, εδώ έχει και το κουμπάκι για να ενωθεί με την κονσόλα. Δεν είναι τόσο καλό σαν το Aberdeen, αλλά όμως είναι στα ίδια βήματα. Λοιπόν, και εδώ πέρα είναι η θύρα για να συνδέουμε μάλλον headset και τα λοιπά, κατά πάσα πιθανότητα. Λοιπόν, αυτό είναι το χειριστήριο του Xbox One, Xbox One. Πάμε να δείχνουμε και μερικά πλάνα από τα παιχνίδια της κονσόλας εδώ στο χώρο της Microsoft, στο περίπτερο, και περισσότερα στα previews που θα ακολουθήσουμε. Bye!